Ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης μιλάει για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες στον 98,9 Alpha Radio. Ο κύριος Φίλης τονίζει αρχικά: «Όπως ξέρετε, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού αποτελεί επιστέγασμα των πολύ καλών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η προοπτική αγοράς F-35 πιστεύω ότι είναι ένα κλείσιμο του ματιού προς τους Αμερικανούς για να σκεφτούν κατά πόσο θα ήθελαν να κάνουν την αναβάθμιση και την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Μεταξύ μας θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα πάντως αυτό θα γίνει, δηλαδή είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα μπορεί να το καθυστερήσει ενδεχομένως, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να το αποτρέψει γιατί είναι και η επιθυμία των Αμερικανών να τα ξαναβρούν με την Τουρκία, εκτός εάν ο Τούρκος πρόεδρος τρελάθηκε και αποφασίσει να βάλει βέτο για την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο για την ώρα ακόμα και παρά τις επιθετικές δηλώσεις περισσότερο παζάρι θέλει να κάνει». Ο καθηγητής επίσης τονίζει: «Βέβαια, αυτό που εγώ θα ήθελα είναι κάτι παραπάνω από τους Αμερικανούς, οφείλω να το πω. Δηλαδή καλή Αλεξανδρούπολη με όλα τα συνεπακόλουθα και καλή αναβάθμιση της Ούδας. Θα ήθελα όμως αμερικανική παρουσία σε ένα άλλο νησί του Αιγαίου. Θα ήθελα μια σκληρή δήλωση των Αμερικανών για το ότι η Τουρκία παραβιάζει την ελληνική κυριαρχία με τις υπερπτήσεις που κάνει, πετώντας χαμηλά πάνω από τα ελληνικά νησιά, όπως είναι η Λέσβος ή το Αγαθονήσι. Για διαφορετικούς λόγους στην κάθε περίπτωση, πάντως προβαίνει σε παραβίαση κυριαρχίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και κάτι που αρέσει σε ορισμένους από εμάς, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούμε συνεχώς να ετεροπροσδιοριζόμαστε σε σχέση με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να μιλάμε σε σχέση με το τι κακό μας κάνει η Τουρκία. Πρέπει να δούμε και εμείς τι άλλο θέλουμε να κάνουμε στον εαυτό μας». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.